μετά από αυτά τα τραγικά περιστατικά σε στην ΚΟ και στη Νέα Μάκρη τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα του τι γίνεται με τη δημόσια υγεία, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε περιστατικά εγκαίρως ώστε να μην χάνονται άνθρωποι, και βεβαίως νομίζω ότι και οι κάτοικοι της Νέας Μάκρης πολύ ανοιχτά έθεσαν και ζήτημα του. Δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο αναφοράς προς εκείνη την περιοχή. Ένα ολόκληρο πλέγμα είναι, κύριε Σιδέρη, και μια τεράστια ιστορία πια το να ανατάξουμε με κάποιο τρόπο το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας. Καλημέρα καταρχήν σε εσάς και τους ακροατές σας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή που ανοίγει, και η οποία συζήτηση, ξέρετε, μας γυρνάει λίγο πίσω και είναι λίγο απίθανο να μην θυμηθούμε το τι ζήσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση αυτά που ζήσαμε τα αναποδογυρίζει και συνεχίζει έναν δρόμο χρεοκοπημένο. Και όταν λέω κυβέρνηση, εννοώ αυτή που φαίνεται ότι θα υπάρξει. Δηλαδή μια κυβέρνηση με κορμό από ό,τι φαίνεται τη Νέα Δημοκρατία. Και αν δει κάποιος τα δύο τελευταία περιστατικά και αναλογιστεί, θα καταλάβει πολύ εύκολα ότι η συζήτηση θυμίζει πάρα πολύ το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Μία δηλαδή συζήτηση που αγνοεί την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση και την ιδιωτικοποίηση στην οποία έχει περιέλθει το ΕΚΑΒ, και τώρα εμφανίζονται διάφοροι σωτήρες για να συνεχίσουν ακριβώς σε αυτό το δρόμο ο οποίος μας έφερε στο να ζήσουμε αυτά τα τραγικά συμβάντα των τελευταίων ημερών. Η καθημερινότητα στα νοσοκομεία ποια είναι? Βλέπετε, έρχονται πολλές φορές καθυστερημένα περιστατικά λόγω της διαδικασίας αυτής με την έλλειψη των ασθενοφόρων, που υπάρχει μια τέτοια δυστοκία, μια δυσπραγία. Κοιτάξτε, τα ασθενοφόρα και γενικά το θέμα των διακομιδών είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά όλο το πλέγμα αυτού του πράγματος που ονομάζουμε περίθαλψη. Γιατί υπάρχει προνοσοκομιακή περίθαλψη, νοσοκομιακή περίθαλψη και μετά βέβαια την ανάρρωση. Αυτό που σήμερα βιώνει ένας άνθρωπος, να σας το πω με πολύ απλά λόγια, και μπορείτε να ρωτήσετε τον οποιονδήποτε έχει νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο, δίπλα στο κρεβάτι του, όποιος νοσηλεύεται, έχει ένα διαφημιστικό καρτελάκι ιδιωτικών ασθενοφόρων. Αυτό σας το λέω γιατί πέρασε ένας νόμος το Νοέμβριο του 2022 που εκτός από το ότι καταργούσε την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ, παραχωρούσε όλες τις δευτερογενείς διακομιδές, δηλαδή τις διακομιδές από το νοσοκομείο προς ένα ίδρυμα ή προς το σπίτι, σε ιδιωτικά ασθενοφόρα. Γι' αυτόν έκαναν πολύ λίγοι λόγο. Εμείς βέβαια δεν ήμασταν από αυτούς ως Ομοσπονδία. Αυτό λοιπόν που φαίνεται είναι ότι η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, να σας πω κάποια στοιχεία έτσι που νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτικά. Από το 2019 έως το 2022 έχουν γίνει 450 συνταξιοδοτήσεις. Ξέρετε ποιες είναι οι προσλήψεις μόνιμων? 46. 170 άτομα σχεδόν είναι συμβασιούχοι και οι ελλείψεις με βάση τις καταγγελίες των εργαζομένων και τα οργανογράμματα είναι πάνω από 500. Όσον αφορά το στόλο, γνωρίζετε ότι δεν έχει αγοράσει το κράτος ούτε ένα όχημα από το 2015 μέχρι σήμερα. Είναι όλα και προέρχονται όλα από κάποιες δωρεές ιδρυμάτων. Η παλιά. Νιάρχος, Βουλή των Ελλήνων κλπ. Και υπάρχουν ακόμα και σήμερα που μιλάμε ασθενοφόρα τα οποία το κοντέρ τους έχει γράψει 1.000.000 χιλιόμετρα. Τρίτο στοιχείο. Κατά μέσο όρο κάθε μέρα είναι σε συνεργεία 30 οχήματα που παραλαμβάνονται άλλα μετά από 3, μετά από 4 ή άλλα μετά από 5 μήνες. Αυτός ο λόγος της επισκευής αυτών των οχημάτων και η καθυστέρησή τους είναι ότι παραδίδονται σε ιδιωτικά συνεργεία, γιατί οι μηχανικοί της τεχνικής βάσης του ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ Αθήνας, του κεντρικού ΕΚΑΒ τουλάχιστον, ήταν 16 και έχουν μείνει 5. Αυτό σας το λέω. Εντάξει, αυτό περιγράφει μια κατάρρευση τώρα. Περιγράφω ακριβώς την αλήθεια. Αυτό που λένε τα στοιχεία. Αν δεν υπήρχε μια αυτοθεσία των συναδέλφων, των υγειονομικών, των διασωστών, του τηλεφωνικού κέντρου, των γιατρών, θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Και αυτό σας το λέω γιατί, αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο διάφορους υποψήφιους βουλευτές των κομμάτων που κυβέρνησαν, θα δείτε ότι πάνε στο ΕΚΑΒ, κάνουν μια φιέστα μέσα σε ένα. Στον τελευταίο, στον πάνω όροφο, που είναι ένα
τηλεφωνικό κέντρο ανακοινισμένο, βγάζουν 5 φωτογραφίες και φεύγουν. Μάλιστα. Η Ελευθερία έβαλε τη λέξη, είπε αυτό ακούγεται σαν κατάρρευση. Και κύριε Σιδέρη, εγώ θέλω να ρωτήσω αν σε αυτά τα στοιχεία προστίθεται και μία. Θα προσπαθήσω να το πω πολύ απλά. Ένας κακός χειρισμός, ένας κακός σχεδιασμός όσον αφορά την δευτεροβάθμια υγεία και την πρωτοβάθμια, δηλαδή το γεγονός ότι είναι τόσο πολύ επιβαρημένα τα νοσοκομεία, γιατί πιθανόν η πρωτοβάθμια υγεία έχει ζητήματα. Υπάρχει καταρχήν, εμείς είμαστε σαφείς σε αυτό το θέμα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της χώρας ως σύστημα υπηρεσιών δεν υπάρχει. Είναι διαλυμένη. Υπάρχουν σκόρπια σημεία τα οποία υπάρχουν. Κάποιοι συνάδελφοι και ταυτόχρονα γίνεται ο κάθε ασθενής λήπτης κάποιων σκόρπιων υπηρεσιών. Και σας θυμίζω ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό έγκλημα της τελευταίας 12 ετίας, γιατί έχουμε ένα των δομών 90% και μία μείωση του προσωπικού κατά 60%. Ξαναλέω, μόνο για την πρωτοβάθμια φροντιδέγεια της χώρας. Αν πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, αυτά τα νούμερα είναι μεγαλύτερα. Ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε πέρσι, με το φιάσκο, γιατί συγγνώμη δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς, του προσωπικού γιατρού, ουσιαστικά είναι ένα deadline που βάζει και η Κομισιόν το Σεπτέμβριο του 2023 να εφαρμοστεί γενικευμένα. Για εμάς, ξέρετε, η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι ένας πολύ κομβικός όρος για να υπάρχει σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, όπως το φανταζόμαστε εμείς. Αυτό που πάνε να φτιάξουν είναι το εξής. Είναι κάποιοι λήπτες υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι θα παίρνουν τόσο όσο διαρκεί μία επίσκεψη του 15 λεπτού και τόσο όσο επιτρέπει το κόστος κάποιων λαιλατημένων προϋπολογισμών. Γιατί αυτό που πάνε να κάνουν τώρα στην πρωτοβάθμια είναι να εφαρμόσουν ένα gatekeeping, ένα κόφτη που θα εμποδίζει τον κόσμο να πηγαίνει στα νοσοκομεία. Και για μας όμως το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε λιγότερη ή περισσότερη δουλειά. Για μας το θέμα είναι ο κόσμος να έχει τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται και εμείς να μπορούμε να προσφέρουμε επιστημονικά αυτό που μπορεί να προσφέρει η επιστήμη το 2023. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Γίνεται μόνο μια συζήτηση στήρα περί κοστολόγησης, περί δημοσιονομικών αντοχών και την ίδια ώρα ο κόσμος θα βιώνει τραγικά συμβάντα. Σας θυμίζω ότι για το ΕΚΑΒ εμείς ζητούσαμε προσλήψεις οδηγών και διασωστών. Τι έκανε η κυβέρνηση? Ιδιωτικοποίησε τις δευτερογενείς διακομιδές που σας είπα πριν. Ζητούσαμε ανανέωση του στόλου τροφυλάτων. Τι έκανε η κυβέρνηση? Άφηνε να κυκλοφορούν πεπαλαιωμένα οχήματα. Ζητούσαμε προσλήψεις γιατρών στο ΕΚΑΒ για να μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να γίνει άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο του συμβάντος. Τι μας λέγανε οι κυβερνώντες? Ότι το βαρέως πάσχοντα θα μπορεί να τον διακομίζει στην επόμενη δομή μέχρι και ο αγορετικός γιατρός. Αυτά τα ξέρει όλος ο κόσμος. Το θέμα λοιπόν είναι έτσι, να μπει ένα στόπ σε αυτή την πολιτική, πόσο μάλλον να γίνουν αγώνες, διεκδικήσεις για να τους παλέψουμε. Γι' αυτό το λόγο σήμερα 7.30 ώρα έξω από το Υπουργείο Υγείας υπάρχει κινητοποίηση. Έξω από το Υπουργείο Υγείας, μας είπατε έτσι, γιατί έκανε διακόπη το τηλέφωνο σας. Έξω από το Υπουργείο Υγείας, δεκάδων σωματείων, συνδικάτων και ομοσπονδιών, με αφορμή τα τραγικά συμβάντα των τελευταίων ημερών, αλλά και συνολικά τα θέματα της υγείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.